Δεκάδες χαμένες ζωές στην άσφαλτο θρυνεί η Κρήτη κάθε χρόνο, με την ανάγκη και την εξάλληψη αυτής της μάστιγας να απαιτεί γενναίες παρεμβάσεις. Τελευταίο θύμα, η 51χρονη νεκταρία που έσβησε στην άσφαλτο της Εθνικής Οδού στη Χερσόνησο. Γι' αυτό η περιφέρεια Κρήτης ενώνει δυνάμεις με φορείς και συλλόγους, ώστε να καταπολεμήσουν από κοινού τη μάστιγα των τροχαίων, η οποία έχει κοστίσει τη ζωή σε πολλούς συνανθρώπους μας. Κοινός μας σκοπός είναι να καταφέρουμε να αναπτύξουμε αυτές τις δράσεις, ώστε να μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο τον κόσμο και να πάρει στα σοβαρά την οδήγηση, σεβόμενοι την ζωή τους αλλά και τη ζωή των συνανθρώπων τους. Σήμερα για όλους μας ήταν μια σημαντική μέρα, διότι έγινε μια συζήτηση σε σχέση με την συνεργασία που μπορούμε να έχουμε σαν μοτοσυκλετιστικό σύλλογος με την περιφέρεια Κρήτης. Με το νησί να πληρώνει κάθε χρόνο ακριβά το τίμημα, ο εντεταλμένος σύμβουλος οδικής ασφάλειας Γιώργος Καρτσάκης εντείνει την προσπάθεια για δραστικές παρεμβάσεις. Η συζήτηση με το Σύλλογο Φίλων Μοτοσυκλέτας ήταν μόνο η αρχή, καθώς αποφασίστηκε να ξεκινήσουν εντατικά ενημερωτικές δράσεις. Τα σωματεία τα εθελοντικά, μαζί με διάφορες υπηρεσίες, όπως είναι η τροχιά, όπως είναι πολλοί αστυνομικοί σε διάφορα αστυνομικά τμήματα, σε συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες, όπως είναι και ο Παγκρίτιος Σύλλογος Μοτοσυκλέτας, που καταφέραμε και συναντηθήκαμε σήμερα. Να πάμε σε κοινές δράσεις συντονισμένες. Αόρατοι χρήστες του οδικού δικτύου οι μοτοσυκλετιστές, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, λέγοντας πως ο σωστός εξοπλισμός συνδυαστικά με ένα καλής ποιότητας κράνος αποτρέπουν τραγωδίες. Δεν είμαστε τόσο όρατοι όσο τα αυτοκίνητα. Αυτό όμως να σας πω δεν εξαρτάται μόνο από τους οδηγούς των αυτοκινήτων, εξαρτάται και από εμάς. Γνωρίζουμε ότι ο όγκος μας είναι μικρότερος. Διατάφτα λοιπόν πρέπει να κάνουμε πράγματα εμείς οι ίδιοι για να γίνουμε πιο ορατοί. Μιλάτε για εξοπλισμό, σωστά? Βεβαίως. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, ενώ όπως επισημάνθηκε οι επαφές της περιφέρειας με φορείς θα συνεχιστούν με αμοιώτη ένταση, με στόχο να πετύχουμε έστω και μακροπρόθεσμα τον μηδενικό αριθμό τροχαίων.